Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών του Δήμου Ηρακλείου. Μας έλεγε για αυτές τις εξετάσεις που ονομάζονται PISA, τύπου PISA, ότι όλο αυτό το οποίο γίνεται ουσιαστικά εμπορευματοποιεί τα σχολεία, δημιουργεί μαθητές πολλών ταχυτήτων. 660 τα σχολεία τα οποία ήταν προγραμματισμένα, 6η τάξη του Δημοτικού και 3η τάξη του Γυμνασίου, που τα παιδιά θα έδιναν χθες εξετάσεις. Υπήρχαν αντιδράσεις σε όλη την Ελλάδα, για να σας υπενθυμίσω, από εκπαιδευτικούς, από συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Μάλιστα εκεί στην Κέρκυρα, κάτι της παραπάνω, η Συνεργασία Γονέων και Εκπαιδευτικών ακύρωσε τις εξετάσεις αυτές, αφού τα σχολεία που δεν είχαν επιλεχθεί δεν έλαβαν τελικά μέρος στο διαγωνισμό. Αλλά ξέρετε, δεν ήταν τόσο απλό το πράγμα, διότι ήρθε στη συνέχεια η οργισμένη απάντηση του Υπουργού Παιδείας, του κυρίου Πεϊρακάκη, προς όλους εκείνους οι οποίοι εκφράζουν την αντίθεσή τους. Κύριε Δουλουφάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Δουλγεράκη, καλημέρα. Έκανα μόνο τον πρόλογο, είπε ο κύριος Πεϊρακάκης. Αντιστέκονται αναχρονιστικές μειοψηφίες, οι οποίες με τη στάση τους στρέφονται εναντίον των μαθητών, υπονομεύοντας ουσιαστικά το μέλλον τους. Οι λίγοι δεν θα εμποδίσουν τους πολλούς. Νιώθετε ότι στρέφεστε εναντίον των μαθητών? Είσαστε ή ανήκετε σε αναχρονιστική μειοψηφία, όπως λέει ο κύριος Πεϊρακάκης, γιατί ως Ένωση αντισταθήκατε σε αυτό το οποίο έγινε χθες? Να μας απαντήσει ο Υπουργός Παιδείας ποιος από όλους είναι ο αναχρονιστικός. Είμαστε εμείς ή εκείνοι? Είμαστε εμείς οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, ή το Υπουργείο και οι κυβερνήσεις που στέλνουν τα παιδιά μας στα ίδια σχολεία που πηγαίναμε και οι παππούδες μας? Είναι αναχρονιστικοί οι γονείς ή αυτοί που έχουν προγράμματα τα οποία είναι όχι απλά αντιεκπαιδευτικά, αλλά βασίζονται σε πρακτικές που είναι περασμένων δεκαετιών? Να μας απαντήσει ο κύριος Υπουργός Παιδείας, το αναχρονιστικό είναι όταν εξαγγέλει ο Πρωθυπουργός ψηφιακά φροντιστήρια που 2024, όπως είπαμε και χθες, βάζουν βαθιά οι γονείς στο χέρι στη τσέπη για να βοηθούν τα παιδιά τους να πηγαίνουν φροντιστήρια, και εκεί που ανήγγειλε το ψηφιακό φροντιστήριο δήθεν, όπως είχαμε και την ψηφιακή πανσπερμία τα τελευταία χρόνια που πέφτουν οι σοβάρες στα σχολεία, στο ίδιο σχολείο, κύριε Δουλγεράκη, που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός αυτό το ψηφιακό θαύμα, καθηγητές δεν είχαν πάει από το Δεκέμβριο, τα παιδιά κάνουν μάθημα σε αίθουσες που είχαν τεράστια προβλήματα. Ποιος είναι ο αναχρονιστικός? Ο αναχρονιστικός είμαστε εμείς ή αυτοί? Και να σας πω κάτι, για δουλειά, και είναι η ίδια τακτική που ακολουθούν παντού, όπως και ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε τους φοιτητές παγκοσμίως που μάχονται για τη λευτεριά της Παλαιστίνης και να σταματήσει αυτή η γενοκτονία. Οι ίδιοι είναι που βάζουν το δάχτυλο απέναντι στους γονείς και στα παιδιά τα ίδια, που τα στέλνουν το χειμώνα να κρυώνουν, το καλοκαίρι να ζεσταίνονται, που δεν έχουν καθηγητές, που το πρόγραμμά τους είναι εξαντλητικό, που εν έτη 2024 τα παιδιά μας από το πρωί μέχρι το βράδυ ασχολούνται και να τρέχουν να πηγαίνουν πάνω κάτω στα σχολεία και στα φροντιστήρια. Ποιος είναι ο αναχρονιστικός? Να μας απαντήσει ο κύριος Πεϊρακάκης, και θα μας βρίσκει εμάς απέναντί τους. Και είμαστε πολλοί, κύριε Δουλγεράκη, δεν είμαστε λίγοι. Και όπως αποδείχθηκε και από τις κινητοποίησεις, καταρχάς είναι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που έχουν τον άμεσο και τον πρώτο λόγο να μπορούν να πούν τη γνώμη τους, να μπορούν να πούν την άποψή τους πάνω στην εργασία τους. Αυτό δεν γίνεται πουθενά. Πουθενά, κύριε Δουλγεράκη, να μην λαμβάνετε καθόλου υπόψη των ειδικών, των ανθρώπων που έρχονται σε επαφή καθημερινά με τα παιδιά μας. Και είναι η πάγια τακτική να τους βάζει απέναντι και να στρέφει και την κοινωνία απέναντί τους για διάφορους λόγους. Μάλιστα. Να μας απαντήσει ο κύριος Υπουργός Παιδείας. Πάντως ο Υπουργός λέει ότι, ξέρετε, αυτό το οποίο έχει ως στόχο η συγκεκριμένη εξέταση είναι να αποτυπωθεί ο βαθμός αφομοίωσης της εκπαιδευτικής ύλης και της ανάπτυξης
των δεξιοτήτων τους, των παιδιών δηλαδή, κυρίως η κριτική σκέψη τους, και δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά τα οποία εσείς από τη δική σας την πλευρά αντιδράτε και λέτε για μαθητές διπλών ταχυτήτων, λαϊκά στρώματα και όλα τα υπόλοιπα. Οι λίγοι δεν θα εμποδίσουν τους πολλούς, ήταν το μήνυμα του κυρίου Πιερακάκη. Αλλά νομίζω έχετε απαντήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κύριε Δουλουφάκη. Σας ευχαριστώ. Μιλάμε, κύριε Δουλγεράκη, για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αφού λέει για κριτική σκέψη, που δεν προάγει το αντίθετο. Και νομίζω ότι μπορεί να το διαπιστώσουν οι γονείς, ακόμα και αυτοί που είναι υπέρμαχοι κάποιων μεταρρυθμίσεων που θέλει να επιβάλλει το Υπουργείο Παιδείας. Σήμερα, ας πούμε, σε πρωτοσέλιδο Αθηναϊκού Τύπου. Το βατερλό της Παπαγαλίας, τα θέματα της ελληνικής πίζα και οι δυσκολίες των μαθητών σε απλά προβλήματα. Ναι. Το ποιος θα το μεταφράσει και πώς το μεταφράζει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ισχύει. Η Παπαγαλία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Οποιοδήποτε πρόγραμμα εκπαιδευτικό να πάρουμε, κύριε Δουλγεράκη, οποιαδήποτε τάξη. Και δεν το λέμε εμείς, το λένε, επαναλαμβάνω, οι καθήλυνα αρμόδιοι που είναι οι εκπαιδευτικοί. Δεν υπάρχει τίποτα το μοντέρνο, το σύγχρονο, αυτό που πραγματικά έχουν ανάγκη τα παιδιά μας. Να μιλήσουμε για το ψηφιακό αυτό, έτσι, μετασχηματισμό που προσπαθούν να επιβάλλουν. Τα ίδια τα μαθήματα της πληροφορικής, κύριε Δουλγεράκη, που διδάσκονται στην πρωτοβάθμια, βασίζονται σε θεωρίες που είναι 15 χρόνια πριν. Το εξής απλό, ο κάθε αδαΐς να τον ρωτήσεις πώς ήταν οι υπολογιστές πριν 15 χρόνια και πώς είναι σήμερα, θα σου απαντήσω, δεν έχουν καμία σχέση. Πού είναι η επαφή των παιδιών πραγματικά με το αντικείμενο της πληροφορικής, των υπολογιστών, του να μάθουν, ας πούμε, να τους χρησιμοποιούν σωστά σαν εργαλεία, σαν ερευνητικά εργαλεία, σαν εργαλεία ακόμα και ψυχαγωγίας, αν και, ας πούμε, ότι μπορεί να διαφωνήσουμε. Πού είναι αυτό? Και μια και μιλάμε, γιατί βάζουν συνέχεια μπροστά τα ψηφιακά, όχι μόνο βέβαια το Υπουργείο Παιδείας, αλλά γενικά η κυβέρνηση. Πού είναι τα αντίστοιχα μαθήματα στη δευτεροβάθμια, παραδείγματος χάρη? Τα ξεχνάμε εκεί πέρα τελείως, έτσι, που πραγματικά τότε τα παιδιά έχουν ανάγκη να έρχονται σε επαφή με την πληροφορική. Έτσι δεν είναι? Παρ' όλα αυτά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τα ξεχνάει. Όπως ξεχνάει και τα εικαστικά, όπως ξεχνάει τις θεατρικές τέχνες, γενικά τις αισθητικές τέχνες, και παραμένουν μαθήματα τα οποία είναι πραγματικά αναχρονιστικά. Άρα για ποιο μεσαίωνα μας μιλάει ο Υπουργός Παιδείας? Σας ευχαριστώ να έρθει να μας απαντήσει. Καλημέρα σας, κύριε Δουλουφάκη. Ευχαριστώ. Καλημέρα, κύριε Δουλγεράκη. Σας ευχαριστώ.